Τα τέσσερα νέα ασθενοφόρα που θα ενταχθούν σύντομα στο στόλο του ΕΚΑΒ Κρήτης έφτασαν σήμερα στο λιμάνι Τσούδας με το πλοίο της γραμμής. Πρόκειται για μια σημαντική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για την ενίσχυση του Εθνικού μας Κέντρου Άμεσης Βοήθειας στο νησί. Σήμερα είναι μεγάλη μέρα για το ΕΚΑΒ της Κρήτης, διότι όπως βλέπετε ήρθαν τέσσερις κινητές μονάδες από τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Είναι ένα αίτημα το οποίο είχαμε εκφράσει εμείς ως Σύλλογος Εργαζομένων ΕΚΑΒ Χανίων μαζί με τη Διευθύντρια Κρήτης όσον αφορά την χορήγηση μιας μονάδας που να μπορεί να μεταφέρει και τα νεογνά μας εκ του ασφαλούς, αλλά και ένα ευρύτερο αίτημα της Διευθύντριας της Κρήτης, κυρία Ζεάκη, για τη χορηγία ασθενοφόρων από τη δωρεά του Σταύρος Νιάρχος. Το χρωστάμε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ και να σας καλέσω και εσάς, όταν αναφέρεστε σε αυτά τα τέσσερα αυτοκίνητα, να θυμίζετε ότι υπάρχει ένα ίδρυμα το οποίο όταν η χώρα βρίσκεται σε μεγάλη δυσκολία, πέραν του φαγητού που προσφέρουν σχεδόν 800.000 ανθρώπους σήμερα, έχουν δώσει και έχουν στηρίξει κοινωνικά τη χώρα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που περνάει. Τα νέα ασθενοφόρα αναμένεται να καλύψουν τις μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν σε επίπεδο Κρήτης. Τα ασθενοφόρα αυτά έχουν έρθει στα Χανιά και θα μεταβούν στο Ηράκλειο, όπου θα γίνει ένα συντονισμό των ασυρμάτων και κάποιες διαδικαστικές, αν θέλετε, γραφειοκρατικές διαδικασίες. Και εν συνεχεία η μονάδα που βλέπετε πίσω νεογνών, η οποία γίνει και μονάδα νεογνών, δηλαδή μετατρέπεται και σε μονάδα να μεταφέρει νεογνά από ό,τι βλέπετε με τη θερμοκοιτίδα, θα διατεθεί στα Χανιά όπως ήταν το αίτημά μας το αρχικό. Και οι άλλες τρεις μονάδες θα κατανεμηθούν κάθε μία σε έναν νομό της Κρήτης. Την Τρίτη θα είναι πάνω στην Αθήνα συνάδελφοι από όλη την Κρήτη για να εκπαιδευτούν για τη λειτουργικότητα των μονάδων, διότι έχει ιατρικά μηχανήματα τα οποία χρειάζονται εξειδικευμένο χειρισμό. Και εν συνεχεία θα έρθουν εδώ να εκπαιδεύσουν και τους υπόλοιπους συνάδελφους για το χειρισμό των μονάδων. Το επόμενο διάστημα θα πράξει και νέα παραλαβή οχημάτων. Επίσης, περιμένουμε τέλος του μήνα να έρθουν τέσσερα τετρακίνητα οχήματα ασθενοφόρα για δύσβατες περιοχές της Κρήτης, εκ των οποίων το ένα θα μείνει στα Χανιά, και δύο οχήματα μικρού όγκου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, κυρίως αυτό θέλω να πω, στο Υπουργείο Υγείας, στον κύριο Πολάκη, στη διεύθυνση του ΕΚΑΒ, στην διοίκηση του ΕΚΑΒ και στη διεύθυνση Κρήτης. Και κυρίως στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ευτυχώς που υπάρχουν και αυτές οι δωρεές και μπορούμε να είμαστε ακόμα πιο χρήσιμοι για τους πολίτες μας, με καλύτερο γιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό. Τα νέα ασθενοφόρα θα μεταβούν πρώτα στο Ηράκλειο, όπου και βρίσκεται η έδρα του ΕΚΑΒ Κρήτης, και έπειτα θα γίνει η επίσημη παραλαβή τους, για να ολοκληρωθεί αργότερα με τις σχετικές γραφειοκρατικές διατυπώσεις και την παράδοση στους κατατόπους τομείς.